παρελθόν και το ίδιο πιστεύετε ότι θα κάνουν και περίπου 25-30 μέλη της κυβέρνησής της. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ τώρα και τι έχει να συζητηθεί και να επακολουθήσει. Και μέχρι τις 29 Μαρτίου πια έχουν μείνει. Ένας μήνας έχει μείνει. Λοιπόν, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Πάμε στον καλό συνάδελφο τον Παύλο Σαρόγλου, διότι σήμερα έχουμε την εκδίκαση της υπόθεσης στο εφετείο του συνταξιούχου που δικαιώθηκε με την υπόθεση των αναδρομικών. Ο κύριος Οδυσσέας Τσουλογιάννης, τον βλέπουμε, τον είχαμε φιλοξενήσει μαζί με τον Παύλο και όταν είχε ξεσπάσει αυτή η ιστορία. Παύλο, λόγο σε σένα. Καλή σας ημέρα. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσολογιάννη. Έχουμε σήμερα την εκδίκαση της υπόθεσης, την έφεση δηλαδή του δημοσίου κατά του αιτήματος του κύριου Τσολογιάννη, που μόνο όπλο, όπως μας έλεγε και νωρίτερα, μόνο όπλο σας είναι η δικαιοσύνη, κύριε Τσολογιάννη. Έτσι, ο μονόδρομος είναι για μας και αυτό καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Όσες αγωγές και να έκανα, τις κέρδισα. Οι δικαστές είναι πάντα με τους φτωχούς και με τους αδικημένους. Και αυτό πιστεύω θα πράξω και σήμερα εδώ στο εφετείο Θεσσαλονίκης. Εγώ δεν είμαι ο κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος είναι το ΙΚΑ και το επικουρικό, το οποίο μας έκανε τη σύνταξή μας χαρτζηλί και 130 ευρώ από 600. Αυτοί να έρθουν να απολογηθούν εδώ στο δικαστήριο. Αυτό είναι κατάντια, δεν είναι κράτος που έχει με τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Αυτή την κατάντια μας έφεραν. Επικουρική σύνταξη 130 ευρώ, παρακαλώ. Σύνταξη είναι αυτό. Κύριε Τσολογιάννη, μας υπενθυμίζετε τι σας είχε υπέ... Ναι. Έλα, Παύλο, συγγνώμη. Εντάξει, με δικαίωσε για τους νόμους, ναι, για τους νόμους 451 και 453 και τα δώρα. Με δικαίωσε το πρωτόδικο δικαστήριο και με επιστρέφει χρήματα από το 2012 και μετά, μέχρι το 2015. Συνολικά το ποσό που είναι να σας επιστρέψουν, ποιο είναι, κύριε Τσολογιάννη? Ορίστε, δεν το άκουσα. Το ποσό το οποίο πρέπει 12 να... περίπου χιλιάδες, συν 2.500 και είναι αναδρομικά το 6% του πρόστιμου, πώς το λένε. Δεν σας έχουν επιστρέψει χρήματα. Όχι, δα. Αφού κάνανε έφεση. Αυτό ήρθαμε τώρα εδώ, να παλέψουμε με την έφεση που μας κάνουν αυτοί οι κύριοι. Καταλάβατε. Mm-hmm. Πόσα χρήματα, κύριε Τσολογιάννη, έχετε δαπανίσει για όλη αυτή την ιστορία? Να μας αντιμετωπίσουν, αλλά φοβούμε, ακούτε, φοβούμε ότι μεθοδεύουν αναβολή. Είναι απαράδεκτη. Mm-hmm. Φοβούμαι ότι μεθοδεύουν αναβολή. Μάλιστα. Ελπίζω να μην επαληθευτώ. Ελπίζω. Μάλιστα. Εάν εκδικαστεί τώρα η υπόθεση στο εφετείο. Μέχρι τώρα για αυτή την ιστορία. Τώρα, κοιτάξτε. Ανάλογα πόσα παίρνει. 1,5 χιλιάρικο κάπου εκεί. Mm-hmm. Πλήρωσα, μην ξεχνάτε, το χαρτόσιμο στο δημόσιο. Πλήρωσα 350 ευρώ στο δημόσιο. Τα οποία πάνε περίπατα αυτά, έτσι. Mm-hmm. Εάν εκδικαστεί η υπόθεση στο εφετείο, Παύλο, εάν εκδικαστεί η υπόθεση στο εφετείο, τελειώνει εδώ, δηλαδή θα πάρετε τα χρήματά σας? Νομίζω είναι τελεσίδικη, η εφετική απόφαση είναι τελεσίδικη. Οφείλω να με δώσω τα χρήματα και αν θέλω να κάνω αναιρέσεις και προσφυγές στον νότο από το δικαστήριο, δεν είναι καμιά σημασία αυτό. Τα χρήματα οφείλω να με τα δώσουν. Και εγώ θα τα διεκδικήσω, δεν τα αφήσω τα χρήματα. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Θα πιστήσω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Μάλιστα, άλλωστε έχετε δικαιωθεί. Είναι χρήματα δικά μας, είναι το αίμα μας, κύριε. Είναι ο εδρότας μας, δεν είναι δικά τους. Με ποιο δικαίωμα μας πήρε τα λεφτά μας? Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα αυτό? Αυτοί δώσαν μια δικά από την τσέπη τους. Οι βουλευτές, οι υπουργοί παίρνουν 20 χιλιάρικα το μήνα ο καθένας. Δεν παίρνουν 7 που λένε, 20 παίρνουν. Είναι ψεύτες. 20 χιλιάδες το μήνα παίρνουν. Έχουν 7 χιλιάδες ρευστό και τα υπόλοιπα. Αυτοκίνητα δωρεάν. Τηλέφωνα δωρεάν. Γραφεία δωρεάν. Ιδιαίτερη δωρεάν. Και χαρτόσιμο μόνο, χαρτόσιμο, γραμματόσιμο, 1 χιλιάρικο καθένας παίρνει. Την ντροπή. Οι Έλληνες φτωχήναν, βγήκε ένας βουλευτής να πει: σταματάω να παίρνω εγώ αυτά τα λεφτά. Κανένας, ούτε του Κουκουέ, ούτε του Χρυσής Αυγής, ούτε κανένας άλλος. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, που εμφανίζεται σαν Παρθένα. Ενώ αυτός τα ψήφισε όλα αυτά. Πρώτος αυτός τα ψήφισε. Εναντίον της Νέας Δημοκρατίας προσέφυγα εγώ. Όχι εναντίον του Τσίπρα. Ο Τσίπρας τα έκανε τώρα θάλασσα. Θέλω να πω, είναι. Κύριε Τσολογιάννη, η αγωγή είναι προσωπική. Δηλαδή είστε μόνος σας. Δεν είστε κανένα δίκτυο συνταξιούχων. Προσωπική είναι, προσωπική. Μόνος σας. Δηλαδή αποφασίστε. Πρέπει να το πούμε αυτό, το υπενθυμίσουμε. Βεβαίως, η ένα συνταξιούχων σφύρωση, στην οποία ανήκω αυτή τη στιγμή, έχουν κάνει 1.500 άτομα συνταξιούχοι αγωγές. Τα 1.500 από τα 2.500 κάναν ήδη αγωγές. Αν σας επιστρέψουν τα χρήματα πίσω, αν κερδίσετε και σήμερα, θα πρέπει να επανέλθει η σύνταξή σας
Στα κανονικά επίπεδα, σωστά. Δεν είναι μόνο όχι, τα αναδρομικά. Όχι. Δεν το σέβονται αυτό. Δεν το σέβονται. Πρόκειται περί απαράδεκτης κατάστασης. Αυτά τα ταμεία είναι φρικτά, ξέρετε, και έχουν θράσος. Έκανα μέχρι σήμερα 100 εστάσεις για να φτάσω εδώ. 100 τις απέρριψαν όλες. 100 εστάσεις. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν σέβονται τίποτα. 100 φορές έχετε κάνει ένσταση. Υπάλληλοι... έχω κάνει ενστάσεις, αλλά δείτε το φάκελό μου, είναι μισό μέτρο ο φάκελός μου. Μάλιστα. Μισό μέτρο είναι ο φάκελός μου. Τα μόνα χρήματα που θα πάρετε είναι από την περικοπή και θα σας τα επιστρέψουν πίσω. Δεν θα επανέλθει η σύνταξη στα επίπεδα που ήταν όταν ξεκίνησαν οι περικοπές. Ναι, όχι. Συνεχίσουν, με κρατάνε και σήμερα. Ήδη έκανα αγωγή μέχρι το 19 το Δεκέμβριο, νέα αγωγή. Mm-hmm. Πάλι τα ίδια χρήματα, με τους δύο νόμους και τα δώρα. Και τώρα αρχίζει πάλι η νέα χρονιά. Πάλι κρατάνε τα ίδια λεφτά. Δεν διακόψαν. Δεν με επαναφέρουν στην πρώτη κατάσταση τη σύνταξή μου. Τι χαρτί είναι αυτό που έλεγες, Παύλο, που έχει ο κύριος Σολογιάννης? Τι είναι αυτό, κάτι έχει. Είναι η παρέμβαση του κυρίου Τσακαλώτου στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πήγε να επηρεάσει ο κύριος αυτός που λέγεται ότι είναι υπουργός εργασίας και δεν τρέπεται. Πήγε να επηρεάσει τους δικαστάς. Mm-hmm. Είναι η παρέμβαση που πήγε να κάνει στο ανώτατο δικαστήριο για να επηρεάσει τους δικαστάς να μην δικαιώσει τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η αθλειότητά τους και κάνουν τους λαϊκιστάς. Η παλιά γεια σας, αυτή. Κύριε Τσολογιάννη. Γεια σου, Παύλο. Περιμένουμε μάλιστα την απόφαση, βεβαίως. Είμαστε εδώ να σας ξαναφιλοξενήσουμε. Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, τα ξαναλέμε. Χρήσα Τσίχλη, αίθουσα ειδήσεων, γιατί υπάρχει φρενίτιδα αυτή τη στιγμή εν ώψη της συνάντησης Κιμ και Τραμπ και Κιμ, αρχικά με τον στάρ της